εκκλησία σας, εδώ, να πάμε λίγο στα ορεινά από τα μερινά, σε στη πάτρα της παραλία της Δυτικής Αχαΐας, και να πούμε ότι, να αναφέρω εδώ, ότι μόνο ως επιβάτες, ίσως να μην βλέπουμε τόσο πολύ, που και εκεί υπάρχει την αξία αυτού του έργου που δημιουργήσατε σήμερα. Εμείς εκεί στα Καλάβρετα όμως φέτος ειδικά το είδαμε, γιατί τουλάχιστον μέχρι το διακοφτό είχε αρχίσει και κινείται και νωρίτερα και φάνηκε μετρήσιμα με αποτελέσματα στην κίνηση και στη λειτουργία του κοινοδομικού μας κέντρου. Φέτος ιδιαίτερα, λόγω ακριβώς αυτής της ευχέρειας και της άνεσης που είχαν άρχονται μέχρι το διακοφτό πιο εύκολα και από εκεί και πάνω να ανεβαίνουν, το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, για το οποίο και μόνο θα σας μιλήσω και ένα δευτερεύον ακόμα, είχε μεγαλύτερη κίνηση σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που ξέρουμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών, των νέων, και όμως είχε περισσότερους επισκέπτες, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, εκτός βέβαια από πέρυσι που δεν είχε πολύ χιόνι. Ξεκινώ λοιπόν με το χιονοδρομικό κέντρο και θέλω να πω ότι πριν από 30 περίπου χρόνια, αντίστοιχοι ηγέτες εκείνης της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε δήμαρχοι της εποχής και πολιτικοί τοπικοί, συνέδεσαν το όνομά τους με την ανάπτυξη μιας περιοχής. Τα Καλάβρητα τότε, στις 7.30 ώρα το βράδυ, εκεί ζούσα, φοιτητής ήμουν από την ακόμα, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα όμως είναι μια ανθυρή πόλη που τη στηρίζει στο μεγαλύτερο μέρος του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, το οποίο τα τελευταία χρόνια επιδιώκουμε να του δώσουμε και μια μεγαλύτερη διάσταση, να επεκτείνουμε την κίνησή του μέσα και από άλλες διαδρομές, από δράσεις πεζοπορίας, από mountain bike κλπ. Δηλαδή να έχει μια ολιστική αντιμετώπιση και να μην είναι οι 3 ή 4 μήνες του χειμώνα. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι μια δημοτική επιχείρηση, έχουσα τα προβλήματα των παλιών δημοτικών επιχειρήσεων που όλοι ξέρουμε, η οποία όμως τώρα, τελευταία οκταετία, όχι μόνο είναι βιώσιμο, αλλά είναι και κερδοφόρα. Είναι παράδειγμα. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, και την Υπουργή, να το λέτε, μια δημοτική επιχείρηση, χιονοδρομικό κέντρο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Η ΕΤΑ χρηματοδοτεί το κράτος, τους χρηματοδοτεί όλους, τον Βαρνασό και πάνε εδώ. Εμείς βγάζουμε και κέρδη, όχι βέβαια πολλά, αλλά για την λειτουργία μας τον επόμενο χρόνο. Τι χρειάζεται όμως, είναι το χιονοδρομικό κέντρο που είναι το μοναδικό στην περιφερειά μας, και ένας σημαντικός αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής που θέλει έναν εξυγχρονισμό. Με στήριξη του κράτους, του δημοσίου, της περιφέρειας εδώ, του περιφερειάρχη μας, έχουμε κάνει τις απαραίτητες μελέτες. Έχουμε κάνει το master plan 100.000 ήδη από το 2011-2012. Έχουμε κάνει τις μελέτες εφαρμογής. Να βρούμε έναν τρόπο χρηματοδότηση. Έχω αποδανθήσερον σε 4 υπουργούς, στους 2 εξεγονίμων, στον κύριο Σπίρτζη, και παλιό γνωστό και φίλο του κ. Υπουργό και στον κύριο Χαρίτση, με επιστολές βέβαια. Έχω μιλήσει και με τους διευθυντές τους, όπως και με τον κύριο Φλαμπουράρη και με τον κύριο Παπά παλαιότερα που είχε αντίστοιχες αρμοδιότητες και θέσεις. Βοηθάνε πολύ και οι βουλευτές, αλλά πού μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ένταξης μιας χρηματοδότησης του ύψους γύρω στα 15 εκατομμύρια να γίνουν πιο σύγχρονοι, μάλλον καινούργιοι αναπατήρες. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τα βγάζουμε πέρα μόνοι τους. Και τα συντήρηση, και τα κάψιμα, και τον εξοπλισμό, και το σαλέ, και όλα τίποτα. Αλλά αυτό δεν μπορεί. Εκφεύγει τον δυνατό. Άρα λοιπόν, μια στήριξη στο χιονοδρομικό μας κέντρο για να συνδέσετε κι εσείς και οι υπουργοί που είναι εδώ, αλλά και εσείς το όνομά σας με μια περιοχή ορεινή και ιστορική περιοχή. Αλλά και με τη ζωή των κατοίκων μας. Είπε ο κύριος Περιφερειάρχης για την 111, εγώ θα πω μια ενίσχυση που το έχω ζητήσει και από τον κύριο Υπουργό για την Πούντα Καλαβρίτων. Είναι ένας δρόμος δύσκολος. Ποιο είναι το πρόβλημα εκεί? Έχει προβλήματα με τις καταπτώσεις των πέτρας δεξιά και αριστερά και με τις κατολιστήσεις. Πριν από 15-20 χρόνια είχε κάνει τότε ο Κώστας Ολαλιώτης ένα σημαντικό έργο, 1,5 δισεκατομμύριο δραχμών βέβαια τότε, που συγκράτησε, το γνωρίζετε το κύριο. Πρέπει να γίνει, όχι τέτοιο μεγέθος, αλλά μια σοβαρή παρέμβαση που εκφεύγει πάλι και των δυνατοτήτων της περιφέρειας. Το μελετάμε, ίσως έχουμε και έτοιμη τη μελέτη από ό,τι γνωρίζετε περιφερειάρχη μου. Ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε εσείς ή ο Υπουργός των Υποδομών σε αυτό το τομέα, είναι αν δεν κάνω λάθος και εθνικό, όχι δεν είναι εθνικό, αποχαρακτηρίστηκε από εθνικό, αλλά μπορούμε να βρούμε τη δυνατότητα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να σας ευχαριστήσω.